Αυτά δεν μπορούμε να τα βλέξουμε τις κρέμες. Μπορώ να το δώσω ένα αλλάξει. Δηλαδή, ένα βράδυ μου τρεφέξει, το άλλο βράδυ να κάνω κλίνικα. Το άλλο βράδυ μου τρεφέξει. Ή μια εβδομάδα αυτό, μια εβδομάδα εκείνο. Δεν μπορώ να σου πω ότι θα βάλει σε EF33 και από πάνω βάλει και την τρεφέξει. Μπορεί, σου λέω, να κάνει καλό. Μπορεί και να με συνοχλήσει. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ στον κύκλο. Να ρωτήσω όμως κάτι. Η Nutra Effect έχει μόνο μία διασταση. Στην Angel σειρά έχει την κρέμα ματιών. Από τα αναγκαστικά βάζεις κάποια άλλη κρέμα ματιών. Επειδή είναι μόνο το κομμάτι, μπορείς να πάρεις επιλογή. Αυτό. Την εννιού. Δεν θα πέσει το ένα πάνω στο άλλο. Αλλά συνήθως επειδή εντάξει, όλες βάζουμε και βάζουμε, ας πούμε, πρώτα την κρέμα ματιών και μετά. Δηλαδή, ας πούμε, από πολλές φορές. Ναι, να κάνω αυτό. Οπότε μετά πάνω, δεν μπορώ να ακολουθήσω να πάρω τον εννιού, τον maximizing και να το βάλω κάτω. Οπότε αυτό που είπε η Κέρι, ακολουθούμε μόνο μία σειρά. Ωραία. Για μένα προσωπικά. Γιατί έτσι είναι και δηλαδή, τα λεγόμενα, θα διασφαλίσει και τα λεγόμενά σου. Αυτό που λέει η εταιρεία. Από εκεί πέρα, δηλαδή στην πράξη, σέρουμε στη σειρά τη Nutra Effect δεν έχουμε. Προς το παρόν δεν έχουμε. Είναι όμως τα προσωπικά. Σε μία 40 η οποία τη έπεσε η 40 πλάς, που ήθελε περισσότερη ενυδάτωση, τι μπορούμε να της δώσουμε. Το πιο ενισχυμένη από την Ageless Advanced. Από, όχι, από την Ρεβεξαλίστη. Τη 40 πλάς. Πάμε στην εννιού τώρα. Ναι. Ναι. Τι μπορούμε να της δώσουμε από εδώ, αλλά να είναι πιο ενυδατική, γιατί τη έπεσε λίγη, ας πούμε. Υπάρχει κάτι. Όχι, η Ρεβεξαλίστη να τη έπεσε λίγη. Ναι. Μπορούμε να πάμε στην Ageless Advanced. Αλλά ανεβαίνουμε ηλικιακά. Ανεβαίνουμε ηλικιακά. Αυτό είναι μια ανάγκη τέτοια. Να φέρει το κάτι παραπάνω. Δηλαδή είναι πιο ενυδατική. Είναι πιο πλούσια. Πιο πλούσια συστατικά. Πιο πλούσια συστατικά. Έχουμε λοιπόν κρέμες και είναι το 3-1. Δηλαδή, εγώ θα το πω ανάποδα. Ενυδάτωση, προστασία χρώμα. Άρα γενικότερα η BB είναι κρέμες ενυδατικές που έχουν προστασία γιατί έχουν φίλτρα ηλιακά, που έχουν όμως και χρώμα ώστε να με διευκολύνει στην καθημερινότητά μου. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι από τα 20 και κάτω μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο. Από τα 20 και πάνω θα δώσουμε πάντα πρώτα την ενυδατική και από πάνω θα μπει η BB. Έχουμε απαλή κρέμα και για πιο λιπαρά δέρματα, για μάτα αποτέλεσμα. Αυτή είναι λίγο απ' όλα. Δηλαδή δεν είναι ένα μόνο make-up που θα ίσως θα κουράσει τα επιβαρύνη. Είναι μια παιδί που έχει ενυδατικά λίγο στοιχεία, έχει και τα δουλειά τα φίλτρα, θα βελτιώσει λίγο και τα δουλειά. Αν βγεις πρωί, πρέπει πάλι πολύ ακόμα. Δεν σε έχει πολύ ακόμα. Καλό είναι να γίνει. Αν το πάρουμε από πλευρά δερματολόγου, καλό είναι να γίνει. Γιατί εκεί μας αποπερδεύονται τώρα, πώς το δέχεται. Με κάποιο νόρο, με κάποια αγωγή. Για ποιο λόγο. Πριν τις κρέμες δεν τις μπερδεύεις. Να δούμε τα 7 προϊόντα καθαρίσματα. Είχαμε τα 3 περσινά που ξεκινήσαμε με τον αφρό, τη λοσιόν και το καλάθωμα. Το αφρό είναι ένας αφρός καθαρισμού. Λοσιόν είναι από τις αγαπημένες μου γιατί πάει παντού, ταιριάζει σε όλους. Και τέλος το καλάθωμα, ένα κλασικό καλάθωμα. Και για αντιμακιγιάζ. Είτε το peeling, ειλικρινά, όποιος δεν έχει πάρει, δοκιμάστε το, είναι πάρα πολύ αναζωογονητικό, καθαριστικό, φρεσκάδα, αφήνει πάρα πολύ ωραία αίσθηση. Προτείνεται να κάνουν peeling, ακόμα και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Άμα σας πω, αν δείτε πολύ, στις μεγαλύτερες ηλικίες πολύ λεπτά δέρματα είναι ευριακίες, μπορείτε να τους λέτε μαζί με το γαλάκτωμα, λίγο γαλάκτωμα και λίγο peeling, ώστε να γίνεται πιο ήπιο. Γενικότερα όμως να προτείνετε το peeling, κάνει καλό, δηλαδή θα πάρει όλες τις ισορρευμένες μήνες από όλη την εβδομάδα, μία φορά την εβδομάδα, εξαρτάται τώρα το τύπο επιδερμίδας. Μπορεί και δύο. Και την ηλικία. Αυτό εξαρτάται, εσείς το βλέπετε. Δηλαδή καπνίστε. Όταν κομμάζει τα πίλτα, που είναι έτσι φυσικά. Τα κομμάζει. Δεν έχει κομμάζει. Ό,τι προβλέπετε να βγάλει μετά για μεγαλύτερη ηλικία. Και μέρα παραμένα να τους πείτε peeling είναι ό,τι πιο. Καλύτερα. Ναι. Τους ανανεώνουν πάρα πολύ. Να ρωτήσω κάτι, μετά το peeling δεν πρέπει να μπει κρέμα. Ναι. Συνήθως κάνω μάσκα μετά το peeling. Δηλαδή θα καθαρίσω το πρόσωπο, θα περάσω το peeling, θα ξεπλύνω και επειδή έχουμε κάνει μια πιο έντονη
ένα πιο έντονο καθαρισμό, συνήθως περνάω μια μάσκα. Η μάσκα μπορεί να είναι αποτροπιστική, καθαριστική, ενημερωτική. Σε πλύνω και βάζω την κρέμα. Αν δεν μπλέκω με μάσκες, μετά το πλύνω μπαίνει η κρέμα. Τη λοσιόν τη βάζει. Μετά από κάθε βήμα τη βάζει τη λοσιόν. Στο τέλο τη. Το peeling. Γιατί θα πάρω τα υπολείμματα από το προϊόν, θα φέρω ισορροπημένο πεχάρι στην επιφάνεια, θα κάνω λίγο το μπλί, θα ξεπλύνω, θα ξαναπεράσω τη λοσιόν, θα βάλω την κρέμα. Άρα λοιπόν η λοσιόν είναι δεξί χέρι. Μπορούμε να τα βάλουμε στα μάτια, έτσι. Όχι, γιατί φαίνει ισορροπία. Το έλεγα τώρα. Δηλαδή θα ενυδατώσει και θα πάρει αυτή τα υπολείμματα του σαπουνιού που σε λίγο θα αρχίσει να με τραβάει. Οπότε θα εξισορροπήσει για να προχωρήσω στην κρέμα. Οπωσδήποτε. Εγώ προσωπικά το προτείνω. Σα λέω ποιο είναι το κανονικό. Α πούμε, είναι μια αίσθηση καθαριότητα πολύ. Είναι θέμα συνήθεια. Εγώ πάντα ενημερώνω ποια είναι η χρήση τη λοσιόν. Από εκεί και πέρα ο καθένα πώ θα. Ακόμα και στο αφρόδε καθαριστικό θέλει μετά λοσιόν. Ναι, ναι, το θέλει. Ναι, για να σα πω. Είναι κάτι που θα πάρει τα υπολείμματα ακόμα και του. Αυτό που λες, θέλω να το πω, όταν καθάρισα το πρόσωπό μου την προηγούμενη φορά που είχες κάνει μια περιποίηση, λέω, άντε λέω, για να βάλω το λοσιόν που λέει τώρα. Αφού καθάρισα, μωρέ, ποιητικό θέλει, τώρα να παιδεύεις. Όμως, πάνω στο μπαμπάκι, έμεινα μαυρίλα. Πολύματα από το σαπούνι, ακόμα και τα άλατα του νερού που θα μείνουν στο πρόσωπο, θα ξηράνουν πιο πολύ την επιδερμίδα. Οπότε η λοσιόν θα έρθει να ισορροπήσει. Ακόμα και από το νερό που αφήνει. Για παράδειγμα, στη Ζάκηθο, παρόλο που το λέω γιατί μένει αδερφή μου εκεί, παρόλο που είναι ένα νησί με τόσο πράσινο και λοιπά, και τσά, δεν έχουν νερό. Ναι, έχουν μεγάλο πρόβλημα. Αυτό λοιπόν που τους φέρνουν και βάζουν στις δεξαμενές, όχι απλά αλλεργίες τις δημιουργεί, φουντώνει κτλ. Και αναγκάζεται και πλέτε με απειονισμένο, που και πάλι θα περάσει τη λοσιόν, που και πάλι θα αφήσει. Άρα πόσο μάλλον το απλό νερό της βρύσης. BI face είναι καθαρά ντε μακιγιάς, δεν τα έχουμε εδώ τώρα, είναι πάρα πολύ ωραίο, όταν πάρω στο μυαλό το BI face. Είναι καθαρά ντε μακιγιάς, πάρα πολύ ωραία στη συσκευασία και γράφει BI. Δηλαδή είναι κυρίως για τα μάτια, αλλά ενδείκνεται και για όλο το πρόσωπο. Θα το μάτι στο μάτι, θα κάνετε μία έτσι και φεύγει όλο το μακιγιάς. Ακόμα και φεύγει μία διάσταση. Ακόμα και φεύγει μία διάσταση. Είναι δύο φάσεων το ανακοινήσω. Στο πάντα που είσαι. Λίγο ησυχία. Και τι. Όχι, αυτό θα το δούμε τώρα. Αυτό που λέτε. Θα το δούμε τώρα στο επόμενο. Εκτός αν δεν είναι το ίδιο. Θα το δούμε τώρα με το μίσελ το νερό, το μυκηδιακό το νερό. Μην μπερδευτείτε, είναι τελείως διαφορετική η σύστασή τους. Δηλαδή αυτό είναι σαν έλαιο για να πάρει το μακιγιάζ. Αυτό είναι ένα νεράκι. Είναι λοιπόν η νέα τάση της εποχής, η καινούργια μόδα κτλ. Ξεκίνησε από τις ενδείξεις μόδας και γενικότερα όλο αυτό το lifestyle κλπ. Όπου οι ρυθμοί τους είναι απίστευτα γρήγοροι και τα μοντέλα ή αυτοί που δουλεύουν στην τηλεόραση δεν προλαβαίνουν να πάω να ξεκινηθώ κτλ. Θέλαν λοιπόν ένα προϊόν γρήγορο για να καθαρίσουν το πρόσωπο χωρίς να χρειάζεται να ξεκινηθεί. Αυτό λοιπόν σημαίνει μίσελε, μυκηλιακό νερό. Το τελευταίο λοιπόν hot trend, το μυστικό της επιτυχίας του είναι στα μυκήλια. Είναι μικροσκοπικά μόρια τα οποία αγαπούν και το υδρόφιλο κομμάτι και το λιπόφιλο. Δηλαδή το υδρόφιλο είναι το νερό, το λιπόφιλο είναι τα έλαια τα οποία θα απομακρύνουν όλο τα μικρόβια, το σμίγμα, τους ρίχους, τα πάντα, ακόμα και το μακιγιάζ. Δεν χρειάζεται να ξεπλύνετε. Και για τα μάτια αυτό. Και για τα μάτια. Το προηγούμενο, αν δείτε, αν το συγκρίνετε, το ένα είναι σαν λαδάκι, αυτό είναι σαν νερό.
Άρα θέλει ξέρω. Άρα θέλει ξέρω. Και το αφήνει. Που σημαίνει ότι αυτό δεν θέλει λοσιόν. Όχι, τίποτα δεν θέλει. Ενώ το άλλο θέλει και τη λοσιόν. Λοσιόν για να το γίνει παρόμοιο. Και μετά πάνω από αυτό. Και εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί δεν είμαι συνήθως μέσα σε κάτι τέτοιο, είμαι λίγο στα πιο, κλασικό κομμάτι. Καθαρίζεις και ξεκινάς ξανά. Αυτό με βαμβάκι, πώς γίνεται. Με βαμβάκι, με βαμβάκι, με βαμβάκι, με βαμβάκι. Αυτό όμως είναι για κάτι πολύ γρήγορο, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει αντισυγκεκριμένο αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν κάνει καλό να το κάνει κανείς κάθε μέρα, μάλλον. Θα σας πω, επειδή εγώ είμαι της κλασικής αισθητικής και στις μεγαλύτερες ηλικίες μου αρέσει το απειλός ή να μπει το γαλάκτωμα μπει. Τώρα πόσο σας ανταποκρίνεται στα πιο νεανικά δέρματα. Και στα πιο fast, το χρόνο να το κάνω, είναι κρίμα να μην το κάνω. Αυτό μπορώ να το πω και στην τσάντα μου, πήγα ένα ταξίδι ή κάτι χρειάζεται στο φτέλ, με στο βιβλίο, και να μπορώ να το κάνω. Είναι για όλους σκύπους την Ερμίδα. Είναι για όλους, ακόμα και για την πιο ευαίσθητη γράφη. Είναι λίγη σανίδα σωτηρίας, της ευαίσθητης και της ανεκτικής επιδερμίδα, στην οποία τα συμβατικά καθαριστικά προϊόντα, τα δυσανεκτική εννοεί τα πολύ ευαίσθητα που το οποιοδήποτε προϊόν του προκαλεί ευαισθησία, δερματίτιδα κλπ. Είναι η ουσία του Αγιάν, του κόνη του Ιεράν, τη ΕΒΕ. Ακριβώ. Που προκαλεί λοιπόν αριθμού κοκκινίλε τη λιπαρή με πάση ακμή αλλά και τη αφιδατωμένη. Άρα είναι για όλου του τύπου δέρματο, για το πιο ευαίσθητο, για το πιο αλλεργικό. Νομίζω ότι έχουμε 7 καθαριστικά που πια καλύπτουμε όλες τις ανάγκες, όλες τις, ό,τι σας ζητήσουν, είτε αυτό είναι από κλασικό γαλάκτωμα, είτε και το πιο trendy προϊόν. Η Nutra Effects δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο. Α, νομίζω ότι είχα αναφερθεί λίγο και στους άντρες. Όλο αυτό το κομμάτι που λέμε δεν αφήνει απ' έξω τον ανδρικό πληθυσμό. Είχα αναφερθεί στο ότι ακόμα και οι άντρες και τα νέα παιδιά, αλλά και τους μεγαλύτερους, βλέπουμε ότι αρχίζουν και προσέχουν πιο πολύ τον εαυτό τους. Ξεκινάνε πρώτα γυμναστήριο, άντε μετά πιάνουν τη διατροφή και στο τελευταίο αφήνουν πια την επιδερμίδα τους, που όμως αρκετοί δειλά-δειλά έχουν αρχίσει και ψάχνουν προϊόντα. Πέρα από το ότι έχουμε σειρές που ανταποκρίνονται καθαρά στο ανδρικό κομμάτι, δεν είναι όμως για μένα προσωπικά απαγορευτικό το να τους δώσουμε μία κρέμα από την Nutra Effects. Δηλαδή, ένας κύριος που περιποιείται και ασχολείται, μπορεί να βάλει και τη Radiance, μπορεί να βάλει και την Hydration, μετά το ξύρισμα, ειδικά η Hydration, είναι ό,τι καλύτερο θα σας λατρέψει. Βέβαια, εδώ είναι λίγο πιο απλά τα βήματα, γιατί δεν έχουν το μακιγιάζ. Άρα, λοιπόν, εννοείται ότι μπορούν να καθαρίζουν την επιδερμίδα τους και εννοείται προστασία. Και στον άντρα, απλά οι άντρες. Εντάξει, τι κάνω, πέρα από το σαπούνι που καθαρίζει. Απλά γιατί σας μισούμε, γιατί έχετε λίγο πιο χοντρές τυβάδες και γι' αυτό δεν έχετε κυταρίτες και τέτοια πράγματα. Δεν έχουν ιστογόνα πολλά. Ναι, έχουν πολλά τα σύντους. Σίγουρα όμως χρειάζεται και ειδικά αντιλιακά, θα δώσετε φουλ, δεν εννοώ από παιδιά, εννοώ και άνδρες και όλοι πια είναι τόσο απογορευτικοί. Μόνο νομίζω ελάττωμα που έχουν οι άνδρες και δεν θέλουν να πάρουν εύκολα κρέμες, τους πειράζει το βαζάκι. Θέλουν αυτό το όπως ενημένουν. Θέλουν το μπουκάλι. Να σου πω, αρρωνόμενη και μυρωδιά η μέλη των 14 ημερών που είναι μικρά. Ναι, γι' αυτό, εντάξει, θα σου πω μόνο. Εντάξει, άμα θέλουν και μια πρόβλημα, θα σου και τι θες. Εντάξει, όχι, δεν θέλουν απλή κατέρ, θέλουν ότι κίνησε αυτό το ανακατεύω το μπουκάλι έτσι ακριβώς, όπως είναι παλιά το aftershave και αυτό το, με το δάχτυλο το κάνουν μόνο οι γυναίκες, το θεωρούν αυτό το πράγμα πολύ μυστήριο. Εντάξει, όχι, νομίζω ότι βλέπουμε πολλούς που έχουν αλλάζει, γιατί αλλάζει η νοοτροπία. Ναι, και πάμε στην διαδικασία, να τους αρέσει και το τσαρτιστάνι και να το κάνει παραπάνω. Έχω δει, νομίζω, στο περιοδικό ότι υπάρχει και άλλη μία κρέμα της Nutra Effects, θαλασσί, που είναι daily cream. Με 20 προστασία. Θαλάσσια, daily, όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι 5 που είδαμε, εκτός αν είναι κάποιο τυπογραφικό λάθος. Να το δούμε. Αλλά δεν έχει. Είναι η μπλε, είναι η Radiance, είναι η πράσινη Balance, είναι η Ageless και η Ageless Advanced. Είναι κάποιο λάθος στο χρώμα, μάλλον. Κάτι τυπογραφική εκτύπωση, δεν ξέρω, κάτι τυπογραφική εκτύπωση. Έχει. Δεν έχουμε κάτι άλλο, έχει κάτι άλλο.
Είναι τεχνολογία, είναι εξέλιξη, είναι άλλο κομμάτι. Το τρεφέτσι είναι μπράβο, είναι φυτικά. Είναι ήπιο. Να σε ρωτήσω κάτι. Στην περίπτωση χαλάρωση, εκεί 45 συν, ποια θα ήταν καλύτερη, ποιο θα ήταν καλύτερη, η advance, ποια θα ήταν καλύτερη. Για χαλάρωση, αποκλειστικά. Αν είναι αποκλειστικά χαλάρωση, ένα φυτατωμένο ή μια πρόορη γύρανση που. Όχι, ένα πολύ περιποιημένο δέρμα. Εκεί θα πάμε το οποίο έχει αρχίσει να έχει πρώτα σημάδια χαλάρωση. Μπορούμε να δώσουμε infinite lift που στοχεύει στη χαλάρωση, οπότε να βοηθήσω να δώσω βάση στο κομμάτι λαιμό σοβαρ. Σε συνδυασμό με το σέρμ ή μόνο την κρέμα. Ολοκληρωμένο. Ολοκληρωμένο. Οπότε να το δώσω όμως σαν αγωγή, δηλαδή το πρωί να κρατήσω ρεβέσανιστ και τη νύχτα να δουλέψω μόνο infinite lift. Εξαρτάται πάντα σε τι στάδιο είμαι και τι ανάγκη έχει για να μπορέσω να σας πω ότι... Δηλαδή η advance αυτή που είναι 45 συν. Δεν συναγωνίζεται τη σειρά τη. Όχι, άλλο σα είπα. Η ENU είναι άλλο πράγμα. Είναι τεχνολογία. Ναι. Δηλαδή και σου δίνει πιο πολλά εργαλεία να χειριστεί το πρόβλημα. Και πιο άμεσο αποτέλεσμα. Πιο άμεσο αποτέλεσμα. Δηλαδή, θα δώσω θρέψη, θα δώσω σύσφυξη, θα δώσω εναλλακτικά συστατικά. Εδώ είναι πιο απλά όμω τα πράγματα. Ούτω ή άλλω είναι πιο απλή σα σειρά. Πιο ήπια. Ναι, μια φυλάξη, αν παίρνει την email. Καλώς ήρθατε όμως. Πού θα αφορά βεβαίως τη Σούτρα.